από ό,τι μας πληροφορούν οι συνεργάτες μας, ο κ. Μητρόπουλος στον Αντένα δήλωσε πριν από λίγο ότι στην περίφημη λίστα Νικολούδη υπάρχουν δημοσιογράφοι και πολιτικοί που έχουν βγάλει πάνω από 500 χιλιάρικα ο καθένας ή εκατομμύρια ευρώ, μιλάει για το εξωτερικό. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό γιατί το λέει συγκεκριμένα και πιστεύω ότι κάτι πρέπει να γίνει, να γίνουν γνωστά αυτά τα ονόματα. Σου λέω τώρα τι δήλωσε. Είναι αντιπρόεδρος της Βουλής. Είναι αντιπρόεδρος της Βουλής και έκανε τη δήλωση ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι και πολιτικοί με εκατομμύρια στο εξωτερικό και καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ναι. Και δεύτερον, είπε ο κ. Μητρόπουλος ότι. Πήγαν να τον σκοτώσουν. Ότι το χτυπήσαν, του την πέσαν έξω από το σπίτι του και λοιπά, όταν έκανε ερώτηση για τη λίστα Νικολούδη. Και επίσης είπε, για το θέμα μας τώρα με τις διαπραγματεύσεις, ότι είναι, δεν βλέπει να γίνεται έντιμο συμβιβασμό. Ότι είναι πολύ δύσκολο. Απομακρύνεται αυτό το ενδεχόμενο. Λέω απλώς τις ειδήσεις. Ναι, να ξεκινήσω από τη λίστα Νικολούδη. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να πέφτουν πράγματα έτσι στον αέρα. Λοιπόν, ό,τι υπάρχει στο τραπέζι, καθαρά, ότι ο τάδε έχει βγάλει τόσα. Λοιπόν, αν δικαιολογούνται, δεν δικαιολογούνται, θα σας άκουσα. Θα γίνει. Λοιπόν, ναι, να γίνει, αυτό λέω. Λοιπόν, να γίνει λοιπόν και να περάσουν από το ταμείο. Και να περάσουν από το ταμείο. Επειδή παίρνει μπόρα του πάντε. Ακριβώς. Και γι' αυτό λέω, πλευρά των δημοσιογράφων. Και γι' αυτό λέω δεν πρέπει να πέφτουν έτσι. Δεν μπορεί, υπάρχουν δεν γενικά μπορεί, και των πολιτικών. Δεν μπορεί να έχει βγάλει ο Καμπουράκης λεφτά έξω, να μην έχει βγάλει ο οικονομέας έξω και να λένε και οι δυο. Γενικά οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι εδώ. Οι πολιτικοί. Αλλά πούμε για μας έτσι. Και γι' αυτό λέω να μην πέφτουν ονόματα στον αέρα. Ό,τι υπάρχει να πέφτει κάτω με στοιχεία. Και να περνάει από το ταμείο αυτός που οφείλει και δεν έχει πληρώσει τους φόρους του. Ή λοιπόν, ο πολιτικός έχει και πολιτική ευθύνη, δεν είναι μόνο ζήτημα να περάσει από το ταμείο. Στη λίστα, πάμε, είπε λοιπόν, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, υπάρχουν πολιτικοί εν ενεργεία από όλα τα κόμματα εκτός από το ΚΚΕ. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σοβαρό γιατί είναι αντιπρόεδρος της Βουλής και πρέπει να ξεκαθαριστεί και αυτό το και θέμα. Και γι' αυτό λοιπόν λέμε να δοθούν και να δούμε το τι γίνεται. Οι δικοί μας δεν έχουν. Δεν έχουν να στείλουν. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Σε σχέση με τα πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση είναι προφανές ότι δεν θέλει να εφαρμόσει τους νόμους. Εδώ. Διστάζει. Τώρα, άκουσα πριν για αιτήματα, για το αν είναι έτσι, αν είναι αλλιώς κλπ. Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να συνοηθούμε σε μερικά βασικά πράγματα σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, μέχρι που υπάρχει το δικαίωμα της διαμαρτυρίας. Θα δώσω ένα πολύ απλό ορισμό, ότι η έκταση της γροθιάς σου φτάνει εκεί που αρχίζει η μύτη του διπλανού σου. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει η Βρετανία και να λέει βασικότατες λειτουργίες που το νομοποιούν, εννοεί το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο πλαίσιο του πολιτισμένου κόσμου παραμένουν νεκρωμένες. Υπενθυμίζονται οι κυριότερες. Πλήρης αποκοπή της σύνδεσης κεντρικής διοίκησης με τα τμήματα και τις κοσμητείες των σχολών. Παρακόλληση λειτουργίας του κεντρικού πρωτοκόλλου και της νομικής υπηρεσίας. Ένας μακρύς κατάλογος που λέει γιατί συγκεκριμένα. Ποιες συγκεκριμένες επιπτώσεις υπάρχουν από την κατάληψη κάποιων ατόμων στην Βρετανία. Είναι δυνατόν λοιπόν τα δικαιώματα μιας πλειοψηφίας. Ναι. Χιλιάδων φοιτητών αυτή τη στιγμή να καταπαντώνται. Τι απάντηση δίνει η κυβέρνηση σε αυτό? Αυτό το οποίο έχω ακούσει είναι τον κύριο Πανούση να καλεί τον Πρωθυπουργό να πάρει θέση, να αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει και να μην γίνεται απολύτως τίποτα. Να περιμένουμε να περάσει το Πάσχα. Άκουσα τον κύριο Φλαμπουράρη να λέει: έλα, θα υπάρχουν και τα αυγά. Περάσαν και τα αυγά, περιμένουμε την Πρωτομαγιά ή δεν ξέρω αν περιμένουμε τις διακοπές του καλοκαιριού. Υπάρχουν χιλιάδες φοιτητές οι οποίοι ταλαιπωρούνται από όλη αυτή την ιστορία. Έχει να πει κάτι η κυβέρνηση σε αυτούς? Αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει να πει απολύτως τίποτα. Είναι περιμένετε, κάποια στιγμή θα βαρεθούν, θα φύγουν. Η κυβέρνηση όμως είναι εδώ για να προασπίζει τα δικαιώματα της πλειοψηφίας, για να τηρεί τους νόμους. Αν δεν αρέσουν οι νόμοι, ας τους αλλάξει. Για να καταλάβω κάτι. Ναι. Η άποψη του Παταμύχιου να μπει αστυνομία να τους βγάλει. Αυτό θα το δει η κυβέρνηση το πώς θα το κάνει. Μην το πούμε. Πάρε μια δέση ευθεία. Όχι. Δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι. Καλά, ότι είναι δικό σας είναι. Αλλά δεν μπορεί να λέει μια δέση. Δεν μπορεί να λέει σε όλα. Κύριε Μητσοτάκη, με συγχωρείτε, υπάρχουν νόμοι. Δεν λέω. Υπάρχουν νόμοι. Ξέρετε κάτι, έχετε κάτι να προτείνετε. Υπάρχουν νόμοι. Εάν έχετε κάτι να προτείνετε. Υπάρχουν νόμοι. Την εφαρμογή των νόμων. Πείτε το να το πάρει το ποτάμι. Την εφαρμογή των νόμων προτείνουμε. Αν ήταν λοιπόν, αν πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος, να καθίσουμε κάτω, κουβεντιάσουμε και να σου πω την άποψη. Να το πάρει το ποτάμι. Πείτε το. Υπάρχει νόμος. Πείτε το λοιπόν. Υπάρχει νόμος. Πρέπει να εφαρμοστεί. Πρέπει να εφαρμοστεί. Άλλα λόγια. Πρέπει να. Σα λέω και πάλι. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Κύριε Χρυσοτάκη, δύο λεπτά. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Ερώτηση. Δύο λεπτά. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Δεν πάτε για νόμο λογοτεχνία με τέτοιου διαλόγου. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Εγώ να το πω καθαρά. Να μπει αυτό. Εντάξει, εσύ θα το πει. Πολύ απλό. Εσύ θα το πει. Αλλά δύο λεπτά, κύριε Χρυσοτάκη. Δύο λεπτά.
όσο εγκαλείτε εσείς τον Τσιόδρα να πει να μπει η αστυνομία. Και εσύ δεν μπορεί να λες μπουβρουβού, εσύ να πεις, να πεις, εμείς, δε, να μην πει, εμείς, να το πεις. Εμείς κάνουμε κυβέρνηση και κρινόμαστε. Από την άλλη πλευρά όμως δεν μπορεί να μου λέει κάποιος, οποιοδήποτε στην συγκεκριμένη περίπτωση ο κύριος Τσιόδρας, το ποτάμι, ότι δεν ξέρω. Όχι, δεν είπα, όχι δεν πρέπει ξέρω. Να ξέρετε. Κύριε Κωνσταντάκη, δεν είπα, δεν είδατε, ξέρω. Είδατε, η Νέα Δημοκρατία λέει να μπει μέσα, να σπάσει τα κεφάλια, να τελειώνει. Δεν είχα να σπάσει τα κεφάλια. Μισό λεπτό. Μόνο θα κάνει αστυνομία την παίρνει, θα σου λέει κατευθείαν που γίνεται πάντα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ολοκληρώστε τώρα για να πάμε στον κύριο Κατσότη. Λοιπόν, μισό λεπτό. Λοιπόν, δεν είπα, δεν ξέρω. Είπα, υπάρχει νόμος. Τι προβλέπω νόμος. Ξέρετε τι προβλέπω νόμος. Λοιπόν, προβλέπω νόμος ότι οι Βρετανικές αρχές, στην περίπτωση που υπάρχει αυτό το πρόβλημα, καλούν την αστυνομία να παρέμβει. Λοιπόν, αυτό προβλέπω νόμος. Τον εφαρμόζετε. Δεν τον εφαρμόζετε. Λοιπόν, τι μάλιστα. Ο Άριστε, κύριε Κατσότη, παρακαλώ. Λοιπόν, δεν λέμε ούτε να σπάσουν κεφάλια, ούτε να πέσουν χημικά, ούτε να πέσουν δακρυγόνα, οτιδήποτε. Λέμε ότι υπάρχει νόμος τον οποίο αρνείστε να εφαρμόσετε. Σας το είπα από την αρχή. Μην προσπαθείτε λοιπόν να δημιουργήσετε. Κύριε Κατσότη. Δεύτερον, σχέση με τη λαθρομετανάστευση. Με συγγνώμη. Να γυρίσουμε μετά στο μεταναστευτικό, να τελειώσουμε ένα θέμα. Ολοκληρώστε. Ναι. Λοιπόν, τώρα, σε σχέση με τη μετανάστευση, βλέπουμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν υπάρχει μόνο εδώ, υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες. Μόλις στην Ιταλία προχθές, λέει, 5.500 μπήκανε μέσα. Στην Ιταλία. Ναι. Σε μια μέρα. Σε μια μέρα. Είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει από το ευρωπαϊκό. Είναι του νότου. Ποια αντιμετώπιση υπάρχει. Το γύρω-γύρω. Έχει η Γερμανία δεν είναι ούτε η Αυστριακή. Όχι σε αυτό τουλάχιστον, σε όλα τα θέματα και πριν σα είπα. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον αρμόδιο επίτροπο και του είπε ότι το θέμα του Δουβλίνου πρέπει να το δούμε και η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αφήστε να σας πω. Και να πάμε πολύ συγκεκριμένα. Αφήστε να σας πω τέσσερα πράγματα για πολύ δεν μπορεί να είναι αποθήκη η χώρα και να μην το βλέπει αυτό η Ευρώπη, είναι όλα τα πράγματα. Ορίστε, κύριε Τσιόδρα, παρακαλώ. Αφήστε τον ολοκληρώσει να προχωρήσουμε. Αφήστε τα συνθήματα, δεν είστε πια αντιπολίτευση. Λοιπόν, τέσσερα πράγματα πρέπει να κάνετε. Το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνετε είναι να δούμε στα σύνορα να λήξει αυτό το προεκλογικό που λέγατε και το έχω εδώ πέρα. Που έλεγε ότι δεν κάνουμε παραναπροωθήσεις, ένα, στα σημεία εισόδου, και δεύτερον, κατάργηση των πρακτικών αναχέτησης των εισερχόμενων λαδαπών στα θαλάσσια σύνορα. Πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη. Ένα. Δεύτερον, πρέπει να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία. Δηλαδή στην Ιταλία τι γίνεται, πέστε μου, γιατί γίνεται εκεί. Εδώ δεν γίνεται, γιατί δεν κάνουμε εμείς αυτό και στην Ιταλία. Μισό λεπτάκι θα σας πω. Λοιπόν, κοιτάξτε, ό,τι και να κάνουμε θα προσπαθούν να μπουν. Αλλά άλλο πράγμα να λες ανοιχτά σύνορα. Δεν κάνω περιπολίες και όποιος θέλει έρχεται, και άλλο πράγμα να ξέρει κάποιος ότι υπάρχει μια φύλαξη. Αυτό λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο. Προχθές στην ΚΟΡ κατεβήκαν οι λαθρομετανάστες, βρήκανε κάτι τουρίστες και τους ρωτάγανε που είναι το αστυνομικό τμήμα. Ακριβώς. Και λοιπόν, τους δείξαν τους τουρίστες, ρώτησαν κάτι ντόπιους και τους στείλαν τους ανθρώπους, ας πούμε. Λοιπόν. Όχι ότι είναι ελληνικό, δεν είναι ελληνικό. Όχι, δεν είναι ελληνικό. Δεύτερο ζήτημα, Τουρκία. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και εδώ πρέπει να πιέσει η κυβέρνηση, και είναι ευτύχημα του ότι είναι ο κ. Αβραμόπουλος Επίτροπος Μετανάστευσης, προκειμένου να μην επιτρέπει σε κυκλώματα δουλεμπόρων να λειτουργούν όπως λειτουργούν. Είδαμε πριν για τα χιλιάδες ευρώ τα οποία δίνουν οι άνθρωποι. Να έρθουν μέσα από τραγικές συνθήκες εδώ. Και να ζουν σε τραγικές συνθήκες εδώ, υποσχόμενοι έναν ψεύτικο παράδεισο, γιατί και εκεί που θέλουν να πάνε δεν είναι τους περιμένουμε ανοιχτές αγκάλες, ή στην Ελλάδα τους περιμένουμε ανοιχτές αγκάλες. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία με την Τουρκία προκειμένου να δούμε το τι θα γίνει. Τρίτον, υπάρχουν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί και από την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να φτιαχτούν κέντρα υποδοχής τα οποία να πληρούν κάποιες προδιαγραφές. Αυτό το ξέρετε όμως ότι τώρα γίνεται και γίνεται με πολύ σοβαρό τρόπο. Λοιπόν, πρέπει να γίνει με πολύ σοβαρό τρόπο. Εγώ αυτό που βλέπω τώρα. Λοιπόν. Εντάξει, και τέταρτον, πρέπει να δούμε με τους μετανάστες που είναι εδώ, που είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα επίσης, το οποίο ελπίζω να έχουμε το χρόνο συνέχεια κουβεντιάζουμε. Αυτά είναι, κύριε Κρυτσοτάκη. Κύριε Κατσότη, παρακαλώ.